Λοιπόν, είμαστε στον δεύτερο αγώνα για Winners Round 1. Ακύρα Τζιά εναντίον σε μου. Ναι. Έχει μείνει νομίζω μόνο η Σουάσβιλ και η Battle. Άμα δεν κάνω λάθος. Ναι. Ναι. Παγιονέτα, αγόριο. Δεν το έχουμε δει καθόλου αυτό. Του μάτς. Γίνεται από Σέμου δεν τον έχουμε δει, αλλά είχαμε δει κάποια μάτια του Σέμου. Αλλά Ακύρα με Σέμου δεν δεν θυμάμαι ποιος είχε παίξει. Σέμου είχε παίξει με SP1 και άμα θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι έναν άλλο, δεν θυμάμαι κάποιος άλλος. Αλλά σίγουρα και τον Ακύρα. Μάλιστα, ωραία. Αρχίζει καλά όμως ο Ακύρα. Κοίτα το. Γενικά η Παγιάννα το έχει αυτό το μάτσα. Αλλά πρέπει να προσέχει το βαφτί. Είναι όλο το κλειδί. Ναι, αλλά θυμάμαι ότι από το Μάθλον ήταν πάρα πολύ καλό στο να σετάρει όλα τα άλλα εκτός από το WAF. Σετάρει πάρα πολύ καλά, ξέρω εγώ, τα Edge Guard και τα λοιπά. Αλλά το WAF δεν το χρησιμοποιούσε σωστά. Δεν το κρατούσε, ούτε το χρησιμοποιούσε σε setup και τέτοια. Αλλά σε όλα τα άλλα τα οποία υπερισχύει η Παγιονέτα, ξέρω εγώ τα ίδια. Το οποίο δεν ξέρω μπορεί να του συμπτώσει πέρσι συγκεκριμένο. Για την ώρα όμως. Oh god. Το βρήκε και καλά στον αέρα. Ναι. Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα τώρα η Παγιονέτα. Ναι. Έχει ένα σχεδόν ένα ολόκληρο στόκ. Και ο Άριο γενικότερα για να κλείνει πράγματα χρειάζεται το WAF, χρειάζεται ξέρω εγώ. Μπορεί να κάνει επίσης και το νέα unlock. Ναι, ναι. Και το έξω μας που το πάρα πολύ. Ναι, ναι. Δεν το, το έχω δει, αλλά δεν ξέρω πώς δουλεύει. Γιατί δεν έχω πάει ποτέ Wario ένα, ή ένα τύριο Wario. Ναι, κάνεις νέα, μετά κάνεις το δεύτερο hit του, πώς το λένε, του Dash Attack, που κάνει lock και μετά απλά κάνεις ένα charge. Νομίζω έχει δει, ξέρεις, είναι αυτό το ότι δεν έχω ξαναπαίξει ένα τύριο Βαγιονέτα και δεν κάνω NBA, είναι κόμπο. Καλά, δεν έχει φάγει κανένα περίεργο, εντάξει. Όχι, εντάξει, ακόμα όχι. Αλλά είναι και νωρίς, είναι στα 76. Έφαγε ένα πριν, τον πήγε μέχρι πάνω, αλλά έφυγε. Έφυγε στα 76 και όχι στα... Να, είδες, έκανε κάτι φοβερά με τη μηχανή, αλλά τώρα με την Παγιονέτα που τη σπάει τη μηχανή με το εφηγένο Dusty, τη διώχνει. Η Παγιονέτα δεν τη νοιάζει με τη μηχανή. Τη μηχανή, άμα τη φας, σου γεμίζει νομίζω 4,5 δευτερόλεπτα του WAF, 4,5 δευτερόλεπτα. Αλλά μπορεί να τη σπάσει επί τόπου και να φας μαζί τώρα... 5 κομμάτια και να σου γεμίσει πολύ περισσότερο. Νομίζω έχει μισό, μισό ή ολόκληρο, επειδή γυαλίζει. Ολόκληρο, να δούμε αν θα το χρησιμοποιήσει να κλείσει σωστά, αλλά δεν πρόλαβε. Γενικά τρε Παγιονέτα είναι δύσκολο να δει ένα Wario. Και η μηχανή δεν είναι τόσο effective όσο στο spacing όσο... Σε άλλους, ναι. Σε Bowser. Δεν μπορεί να σε ακουμπήσει με τη μηχανή. Η αλήθεια είναι ότι με τη μηχανή μπορείς να κάνεις συνέχεια όλη την ώρα jump πάνω από το stage. Ναι. Αλλά επειδή έχει καλό aerial η Παγιονέτα εντάξει, τα αποφεύγει. Ναι. Συνήθως ότι απλά και κάτω να την έχει. Ναι. Και κάτω να την έχει, απλά την αγνοεί όταν κάνει ναι, ναι, ναι. Final Destination λοιπόν. Καλύτερο θα έλεγα για το Wario. Δεν ξέρω και πολλά για Wario, αλλά δεν ξέρω τίποτα για Wario. Ξέρω μόνο τα τυπικά. Ξέρω εγώ κάνει WAF και νικάει. Έχει πιο πολύ μέχρι. Δεν ξέρω εκεί στο. Τα κόμπο μπορεί να ξεφύγει με κανένα AP. Δεν ξέρω πώ δουλεύει ακριβώ το Wario. Εύχομαι να ήξερα ρε παιδί μου πώ δουλεύει ο Wario. Και να έχω παίξει και εναντίον του Wario. Να ξέρω τι μπορώ να κάνω με το Wario. Ξέρω απλά ότι έχει κάποια πάρα πολύ καλά setups. Το οποίο φαίνεται ότι κάποια τα ξέρει. Να, αυτό που κάνει η μηχανή. Ναι. Το κάνει συνεχώς. Είναι, πολύ, είναι πολύ καλό. Αλλά προϋποθέτει ότι η Bayonetta είναι έξω ώστε να δει κάτι τέτοιο. Κάτι. Να η μηχανή. Αλλά κοίτα, να δει. Προσγείωση εκεί. Τώρα. Δεν ξέρει πού να τιμωρήσει βασικά. Είναι και, είναι και το Ακύρα και δεν κάνει τίποτα, απλά ναι, είναι, και το, είναι και το, η γνώση του μάτσα, πιστεύω, ναι. Πάρα πολύ. Οπα. Γιατί ξέρω εγώ, όταν έπαιζε με τον SP1, ναι. Που και οι δύο παίζανε πολύ καλά, ήταν πολύ πολύ κοντά. Ναι. Αυτό, ναι. Θυμάμαι το τελευταίο παιχνίδι που ήταν δραματικά κοντά, ήτανε, αλλά σε ένα hit. Ήτανε, ναι, ήταν ναι. Δραματικά κοντά. Αλλά μπορεί να είναι και, ξέρεις, να μην ξέρει το μάτσα. Που είναι και... Ναι. Ωραίο διάβασμα, ωραίο διάβασμα. Ναι. Πολύ ωραίο διάβασμα. Έχει τη δυνατότητα να το γυρίσει και, έχει, και δεν έχει χρησιμοποιήσει και WAFT. Mm. Αν και νομίζω καλύτερα να γυρνάει από το ledge. Σε αυτήν την περίπτωση της Παγιονέτα και μόνο. Παραλίγο. Ένα ίσο το παιχνίδι τώρα. Mm. Σκέφτεται. Το καλό με το Wario νομίζω ότι δεν χάνει το WAFT άμα... Ναι, δεν χάνει το WAFT. Οπότε το έχει συνεχίσει. Είναι ένα συνεχόμενο να το. Ναι, ναι. Full. Ωραία, αλλά τώρα πρέπει να περιμένει να, ξέρεις, να αρχίσει να. Τώρα, άμα το χρησιμοποιήσει. Mm. Στο πρόλεγχα δεν είναι τίποτα.
κάπου αυτό, μισό δηλαδή, έκανε περισσότερο knockback. Και στο end. Αλλά εδώ δεν θυμάμαι, αν το πήρα. Και σε αυτό νομίζω σε κάποια setup του Wario χρειάζεται το Hulk. Ναι. Αλλά δεν ξέρω ακριβώς πραγματικά. Όχι, το είδες, το χάλασε. Αλλά... αλλά... ναι, κάνει αυτό με τη μηχανή, που ναι. Καλά διπλασιάζει τον knockback. Αλλά το χάλασε. Στα 80 σε σκότωνε. Μπορεί και να σκότωνε. Ναι. Εύχομαι να ξέρω τα πρόκριση του Wario. Και δεν βλέπεις και πολύ Wario να δεις ότι ναι. Ξέρεις, είναι σαν την παγιονέτα που μόνο και μόνο βλέποντας το θέλεις. Nice. Όμως είναι even. Φαίνεται που να έχει και πίστα να τον βολεύει παραπάνω. Ωραίο. Που δεν υπάρχουν πλατφόρμες και μπορεί να κάνει αυτό με τη μηχανή. Ωραία. Ωραίο. Ωραίο. Πολύ καλό. Να τώρα αυτό. Ότι προϋποθέτει ότι για να κάνεις αυτό, αυτά που κάνει με τα setup, προϋποθέτει ότι έχεις βάλει παγιονέτα έξω. Πολύ επικίνδυνο το Edgard εδώ. Γυρνάει πάλι από πάνω, βέβαια. Ωραίο μπακέρα, το πήρε τελικά. Ναι, ναι. Είδες. Βοήθησε πολύ και η Battlefield. Η Battlefield. Η φάση στην έσοδο που είχε πλατφόρμες και μπορούσε απλά κυριολεκτικά να την κλειδώνει συνεχώς έξω με τη μηχανή. Έφυγε η Dreamland. Και θα δούμε αν θα γυρίσουμε πάλι σε... Η Final είναι εκτός. Δεν άξα τι Βαν έκανε, τη Λάιλα, την έκανε λες. Πριν. Όχι, πια τώρα την Τρίμλαντ διάλεξε ο Άγγελος, αλλά πια έκανε μπαν ο Σέμου ο Άγγελος. Νομίζω ότι μπαν είναι Τρίμλαντ. Α, όχι, να, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Κοίτα, αυτή η πίστα, μόνο την παγιονέτα πιστεύω. Ούτε ο Wispy τον βοηθάει τον Σέμου. Ναι, ναι. Ούτε το ταβάνι έτσι όπως είναι. Εντάξει, το ούτε οι πλατφόρμες. Ναι, οι πλατφόρμες είναι λίγο πολύ ψηλές. Γενικά, επειδή ο Σέμου παίζει παραπάνω online, πιστεύω τον βολεύει και η Final Destination, γιατί έχει βάθμο Μέγκα. Σίγουρα, ναι. Και είναι γενικά, ναι. Ελπίζω στο For Glory Ultimate να έχει τουλάχιστον... Τουλάχιστον Battlefield, ναι, τουλάχιστον. Ξέρω εγώ, αναλλαγίες. Ναι, ναι. Άμα δεν διαλέγει. Πολύ ωραία. Εντάξει, ακόμα είναι ένα ίσο παιχνίδι, μπορώ να πω. Προσέχει εκεί πέρα να μην ανέβει. Σταμάτησε όμως το πακέρι εκεί πέρα. Ναι. Η μηχανή γενικά ξέρει να τη χρησιμοποιεί πολύ καλά, μπορώ να πω. Φτιάχνει σενάρια με αυτή. Τώρα λίγο, άμα μάθει λίγο τα του WAFT που δεν έχουμε δει κανένα, ξέρω εγώ πολύ καλά. Κάνα δύο έχει κάνει, αλλά δεν έχουμε πετύχει σωστά. Ναι, δεν είναι ξέρεις, μελετημένα πολύ καλά. Και δεν ξέρω και πόσο μελέτη. Αλλά καλό να μην το χρησιμοποιήσει τόσο πολύ, πιστεύω. Επίσης κάτι άλλο, όταν είσαι κοντά στη μηχανή, αν πατήσει νομίζω down tilt ή α ή f tilt, τι πιάνει. Όχι, οποιοδήποτε χαρακτήρα. Δηλαδή έχει συγκεκριμένε κινήσει που την πιάνουν. Νομίζω ας πούμε το up tilt δεν την πιάνει. Πάντως το. Fight beats Bayonetta. Το μπαίνω. Περνάει. Την αγνοεί. Α, ναι. Τη χτυπάει. Να θα το δει, περίμενα. Τη χτυπάει και απλά την αγνοεί. Δεν έχει. Μπράβο, δεν σταματάει. Και αυτό είναι, ξέρεις, αυτό το κτίζει σαν τείχο, ρε παιδί μου. Και αυτό δεν είναι καλό για το Wario. Γιατί το έχει και καλά σαν. Σαν τον τοίχο του. Πάντα τι βλέπει όταν κινδυνεύει, πήγαινε πίσω από το μηχανή. Και έχει ρε παιδί μου ένα σαν fortress μπροστά του. Ενώ η Bayonetta το γνωρίζει. Ωραίο. Εκεί ένα. Ωραία, τώρα να δούμε αν θα κλείσει το stock. Ωραίο αυτό που έκανε. Ναι, πολύ καλό. Ήταν καλή ιδέα. Εδώ πέρα. Ωραία, δύσκολο. Ακούω SDI πάντω. Ναι, ναι. Ελίγια, δεν τα ακούω μέχρι εδώ. Βγήκε όμω μια χαρά. Θα κάνει με το... δεν νομίζω ότι είναι τον συμφέρει να χρησιμοποιήσει αυτό ο νωρίς. Okay. Γιατί μετά δεν θα έχει χρόνο να το γεμίσει ξανά. Εντάξει, θα έχει θεωρητικά, απλά είναι. Θεωρητικά ναι, αλλά θα ξέρω εγώ. Και έχει μεγάλο ποσοστό παγιό να πεθαίνει από οτιδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Οποιοδήποτε σημα... Ωραίο, ωραίο! Το Will έχει πολύ νόκπα. Ναι. Και ειδικά το κάτω. Ωραίο, ωραίο. Α δούμε τώρα. Έχει WAFT. Ναι, έχει. Ναι. Έχει. Αλλά θέλει 30-40 damage. Ναι, και πλάς. Ναι. Αλλά έχει και το Rage τώρα. Α, δούμε. Παίζει γενικά πολύ προσεκτικά. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ούτε. Δεν είναι πάλι. Στο πρώτο παιχνίδι, αλλά τώρα. Όλη την ώρα στον αέρα και το πέτσε. Γύρναγε συνεχώς έτσι με τη μηχανή στο πλάι και δεν έχει γυρίσει νομίζω το λέτε ποτέ. 2-1 λοιπόν. Ναι. Νικητής ο Akira GR.